Νομίζω ότι το μέτρο και ο αλληλοσεβασμός πρέπει να είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας και θα πρέπει να έχουμε και συνέστηση και των στιγμών και των περιστάσεων και του χώρου μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν καταλήξει ότι προσβολές τέτοιου τύπου μπορεί να είναι πολιτικά αποτελεσματικές. Δεν τιμούν πάντως αυτούς που τις εξτομίζουν. Και το λέω αυτό διότι και προσωπικά κατάλαβα ότι ο κύριος Θεοδωράκης δυσκολεύεται συνήθως να κρατάει ιδιωτικές συζητήσεις. Αυτό το καταλάβαμε προηγουμένως. Αλλά ειλικρινώς δεν περίμενα να κομίσει ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας κάτι που του είπε μία γραμματέα στην Κομισιόν. Είπανε, λέει, οι γραμματείς στην Κομισιόν ότι ήταν η ελληνική αντιπροσωπεία σχολική εκδρομή. Και αυτό γίνεται πολιτικό επιχείρημα ενώπιον της Βουλής. Μπράβο! 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 Ελπίζω οι επικοινωνίες σας να είναι ζωντανές, λοιπόν, να έρχονται και άλλα τέτοια εδώ πέρα. Και επειδή είπατε και για τα νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά παρακολουθούν τη Βουλή, ναι. Πολλά παιδιά που γεννήθηκαν το 1995, το 1996. Και με κόμματα είχατε σχέση, κύριε Θεοδωράκη, και με το κράτος. Έτσι είναι. Είχατε και με την ΕΡΤ, της οποίας προείσταμε. Και σε καιρούς όπου υπήρχε κατασπατάληση πόρων, την οποία κατασπατάληση με άνεση καταγγείλεται. Θέλω να κλείσω εδώ και να περάσω στην πολιτική και να πω ότι το θέμα και το πρόβλημα δεν είναι ότι κάποιοι στην Ευρώπη ήλπιζαν, πίστευαν ή μεθόδευαν αλλαγή κυβερνητικού σχήματος μέσα από αυτή την ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Θεοδωράκης πίστεψε ότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να συμβεί. Αυτό είναι που προκαλεί αναστάτωση και επιχειρήματα τέτοιου επίπεδου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι, επιτρέψτε μου, θα προσπεράσω κάποια σημεία της ομιλίας μου και δεν θα τα πω. Θέλω να πω ότι σε εμάς ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έδωσε εντολή προσχηματικής διαπραγμάτευσης, ούτε και τυφλής ρήξης. Μας έδωσε την εντολή να διαπραγματευτούμε υπεύθυνα, στεναρά, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της πλειοψηφίας. Προσωπικά μου προξενεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι πάρα πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης επιλέγουν να μιλήσουν για κείμενα άλλα ενδιάμεσα και όχι για το τελεσίγραφο το οποίο ρητά κατατέθηκε. Διαβάστε την απόφαση του, όχι του σημερινού, του προηγούμενου Eurogroup, όπου καλείται η Ελλάδα να συμφωνήσει με τις προτάσεις των θεσμών. Μην περιτυλίγουμε αυτή τη συζήτηση με το θέμα του νομίσματος. Μην τροφοδοτούμε σενάρια ακραία. Τι υπηρεσία κάνουμε εδώ ακριβώς? Ποιος γελάει, ποιος ευνοείται από αυτά? Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιδιώκουμε μια συμφωνία η οποία θέλουμε να είναι οικονομικά βιώσιμη και να μην ενέχει για άλλη μια φορά μια ύφεση η οποία θα εκτινάζει το χρέος και η οποία θα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα. Θέλουμε μια συμφωνία που να είναι κοινωνικά δίκαιη, να κατανέμει δηλαδή τα βάρη όπως πρέπει και στους έχοντες. Να έχει προοπτική και να οδηγεί σε σύντομο χρονικό διάστημα την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Να περιέχει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που θα τιμωρήσουν μια για πάντα τους θύλακες της διαπλοκής που τροφοδότησαν τόσα χρόνια το πολιτικό σύστημα. Να αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση, να αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα του ασφαλιστικού, να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι για να καταγραφεί, η Ελλάδα έκανε κάθε προσπάθεια και συνεχίζει να κάνει. Κατατέθηκε ένα κείμενο το οποίο χαιρετίστηκε ως βάση για συζήτηση, το οποίο σε 2-24 ώρα είχε πλήρως ανατραπεί. Και στο 3-24 ώρο πήρε τη μορφή τελεσιγράφου απέναντι στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Σε τι λοιπόν καλείστε, κύριοι, να απαντήσετε αν πρέπει να πούμε ναι ή όχι?
Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν θα μείνει από τον ελληνικό λαό κρυφό ή στη σκιά το περιεχόμενο αυτής της πρότασης. Το κείμενο λοιπόν. Λένε κάποιοι ότι είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Όποιος ψηφίσει ναι σήμερα ή στο ανοιχτά τοποθετηθεί υπέρ του ναι και στο δημοψήφισμα που έρχεται, λέει ναι σε θώρο 23% σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering. Αν το θεωρούμε αυτό αναπτυξιακό μέτρο, επιτρέψτε μας να διαφωνούμε. Λέει ναι στην αύξηση προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από το 80% στο 100% για νομικά πρόσωπα και από 55% σε 100% για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Όποιος ψηφίσει ναι, λέει ναι στην κατάργηση της επιδότησης του πετρελαίου για τους αγρότες, επειδή άκουσα υπάρχει και ενδιαφέρον για τους αγρότες. Λέει ναι στον περιορισμό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λέει ναι, όποιος ψηφίσει ναι, στη μείωση της τιμής των φαρμάκων κατά 50% σε όλα τα γενώσιμα και 32,5%, πράγμα που θα χτυπήσει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, επειδή έχουμε και μέριμνα για την επάρκεια. Λέει ναι, και εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία και των εταίρων, στην κατάργηση της προτινόμενης, και θα έλεγα γιατί όχι, αυτό θα μπορούσε να έρθει και πριν το δημοψήφισμα στη Βουλή, πρότασης για εισφορά 12% στις επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 500.000 κέρδη το 2014. Δεν είναι αυτό στην πρόταση των θεσμών. Λέει ναι στη ρήτρα, στην άμεση εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Τι θα κάνουμε με το ασφαλιστικό, θα προστατέψουμε κανέναν άνθρωπο ή θα επιμένουμε στη συνταγή την ίδια? Έχουν κοπεί από το ασφαλιστικό 14 δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση στα χρόνια του μνημονίου. Θα πάμε στην ίδια συνταγή? Ποιος χειροκροτεί την πρόταση των εταίρων να έχουμε 2 δις περικοπές στις συντάξεις? Ποιος και γιατί? Γιατί αυτό θα είναι κοινωνικά δίκαιο? Γιατί θα είναι αναπτυξιακό? Ποιον πάμε να δικαιώσουμε? Όποιος λέει ναι, θα λέει ναι στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Αναπτυξιακό μέτρο. Αναπτυξιακό μέτρο και ομαδικές απολύσεις. Θα λέει ναι στο lockout. Αναπτυξιακό μέτρο. Θα λέει ναι στη συνέχιση της αναστολής των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αναπτυξιακό και αυτό το μέτρο. Θα λέει ναι στην κατάργηση του ορίου των 1.500 ευρώ στις κατασχέσεις μισθών και συντάξεων. Το ναι λοιπόν αυτό δεν είναι ναι στην Ευρώπη. Δεν ξέρω ποιος σε αυτή την αίθουσα ονειρεύεται μια τέτοια Ευρώπη. Δεν ξέρω ποιος δίνει δικαιολογίες σε ακραίους γερμανικούς κύκλους, οι οποίοι πιέζουν και εφαρμόζουν μια πολιτική μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές ως συμπολιτική ουσία της Ένωσης. Πόσο ευρωπαϊκό είναι να προσευχόμαστε και να ορκιζόμαστε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι για πάντα στην Ευρώπη? Πόσο ευρωπαϊκό! Πόσο ευρωπαϊκό είναι να βγούμε από αυτή την αίθουσα και να πούμε ναι. Για την Ευρώπη γίνονται αυτά. Για την Ευρώπη θα περάσουν δύσκολα οι αγρότες, οι νησιώτες. Δεν πρέπει να μείνει η έκδοση του ΦΠΑ στα νησιά σύμφωνα με το κείμενο των θεσμών. Πόσο ευρωπαϊκό είναι αυτό? Ποιο ευρωπαϊκό όραμα υπηρετεί? Ποιος την ονειρεύτηκε αυτή την Ευρώπη? Πόση ανεργία θα έχει η Ευρωπαϊκή Ελλάδα? Ποιες θα είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις εφαρμογής αυτού του προγράμματος? Ποιες? Και γιατί δεν θα έρθει χειρότερο μετά? Σε τι διαφέρει από τη συνταγή την προηγούμενη? Και αρχίσατε να λέτε τώρα ότι εμείς προτείναμε φοροεπιδρομή. Και λιτότητα. Λιτότητα δεν είναι, κυρία Βούλτευση, η εισπράξη από τις τηλεοπτικές άδειες. Ούτε ο φόρος των επιχειρήσεων να πάει από το 26% στο 29%. Αυτό δεν είναι λιτότητα. Αυτό είναι δίκαιη κατανομή των βαρών. Και πρέπει να το καταλάβετε επιτέλους. Μία πρόταση κάναμε για το ασφαλιστικό σύστημα και είπαμε ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό, για να το κρατήσουμε σε ισορροπία, θα αυξήσουμε τις εισφορές. Τις εργοδοτικές, ναι, 3,9. Μέχρι πέρσι ήτανε παραπάνω. Μέχρι πέρσι ήτανε παραπάνω. Τους ενοχλεί όμως. Ποιους ενοχλεί, γιατί δεν καταλαβαίνω. Μνημόνια δεν είχαμε? Δεν είχαμε μνημόνια? Και μειώσανε την εργοδοτική εισφορά για 3,9%, 800 εκατομμύρια απώλεια για το ασφαλιστικό σύστημα. Πού θα τα βρούμε να καταργήσουμε το ΕΚΑΣ? Και αυτό είναι ευρωπαϊκό. Μπράβο.
Είναι ευρωπαϊκό αυτό. Είναι πρόοδος. Να πούμε στο συνταξιούχο το 550 ευρώ ότι θα πάει στα 400. Το ναι λοιπόν δεν είναι ναι στην Ευρώπη. Το ναι είναι ναι στα μνημόνια και ναι στις ελάχιστες πιθανότητες που θέλει το παλαιό προσωπικό να αναστηθεί, το παλαιό πολιτικό προσωπικό να επιβεβαιώσει το ρόλο του. Δεν θα γίνει όμως έτσι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι αυτό το ναι θα είναι το γνωστό και χιλιοπεγμένο ναι σε όλα. Και αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Αυτή τη φορά δεν έχει ναι σε όλα. Δεν γίνεται. Και εδώ θα ήθελα με ειλικρίνεια να πω ότι για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα θα θέλαμε και βουλευτές της αντιπολίτευσης να πούν ότι θα στηρίξουν την κόκκινη γραμμή να μην υποχωρήσουν. Στη βάση ποιας οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης αυτά τα μέτρα μπορούν να προχωρήσουν. Το όχι όμως της ελληνικής κυβέρνησης είναι το όχι του ελληνικού λαού. Το όχι που του δόθηκε η δυνατότητα να φωνάξει, δυστυχώς μετά από πολύ καιρό, μέσα στις πολιτικές των μνημονίων. Το όχι αυτό θα καταγραφεί ως νίκη της Ελλάδας και ως φάρος για τους λαούς της Ευρώπης, προκειμένου να αποφύγουμε όλοι μαζί τις δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες διάφορα κέντρα εξυφαίνουν. Αυτή είναι η κυβέρνηση που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή η οποία συνίσταται ως βεβαιότητα εάν αυτές οι πολιτικές εφαρμοστούν. Και σε αυτόν τον μοναδικά δίκαιο αγώνα καλούμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να συμμετέχει με το κεφάλι ψηλά, με περηφάνεια και κλείνοντας στα αυτιά στις ειρήνες της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλείται στο βήμα η κυρία Φόφη Γεννηματάκη.